Κορυφώθηκαν οι προετοιμασίες για το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς, ωστόσο η κίνηση στα ακροπολία ήταν μειωμένη. Όπως βλέπετε, παιδιά, είναι η κίνηση λιγοστή σήμερα. Δεν έχει κίνηση ιδιαίτερη. Πήγε λίγο πιο πεσμένα από πέρυσι, γιατί ήταν λίγο πιο ακριβά τα κρέατα και ο κόσμος περιορισμένος. Μέχρι χτες σχετικά καλή. Σήμερα είναι πολύ άσχημη. Αυτό όμως ήταν αναμενόμενο, γιατί το περιμέναμε. Ο καθένας ψώνισε τα Χριστούγεννα και εντάξει, τώρα την πρωτοχρονιά είναι μια μέρα και συμμαζεύεται κιόλας που λέμε. Την τιμητική τους είχαν το χοιρινό και η γαλοπούλα, προτίμηση που κυρίως οφείλεται στη χαμηλή τιμή τους. Μπριζόλες πιο πολύ το χοιρινό, σπάλα χοιρινή που είναι πιο φθηνή, και μετά πάμε στα άλλα, ρολά κοτόπουλα, ρολά χοιρινά, γαλοπούλες σε κομμάτια. Λίγο απ' όλα παίρνουν. Αρνάκι, κοτοπουλάκι, χοιρινό, ρολάκια, για ψισταριά, διάφορα, σεφταλές, σουβλάκια. Από όλα τα κρεατάκια ψωνίζουν ο κόσμος. Χοιρινό και γαλοπούλα. Όχι άλλα κρέατα. Και μοσχάρι. Οι φετινές, ωστόσο, τιμές, σύμφωνα με τους κρεοπούλες, δεν διαφέρουν πολύ από την προηγούμενη χρονιά. Οι τιμές έχουν ακριβήνει λίγο, γιατί όπως ακριβήναν όλα, ακρίβηναν και τα κρέατα, και δυστυχώς δεν μπορούμε να απορροφήσουμε άλλο πλέον εμείς αυτή την αύξηση, και υποχρεωτικά ο κόσμος θα αναγκαστεί και θα υποστεί και αυτός να ψωνίσει λιγότερο για να καλύψει όλα του τα έξοδα. Οι τιμές στην γαλοπούλα ήταν τα ίδια, λίγο το αρνάκι είναι λίγο πιο πάνω. Από το Πάσχα πέρυσι έχει γίνει αυτό. Δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Ενώ έχουμε δει αλλαγή εμείς σε τιμές σε άλλα πράγματα, εδώ δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Όπως και να έχει, πάντως, οι καταναλωτές αγόρασαν μικρές ποσότητες και μόνο τα απαραίτητα. Ποστές, απαραίτητα μόνο, δεν πάνε τα παλιά τα χρόνια που γεμίζανε τις τσάντες. Όπως βλέπετε, ακόμα και στη Λαϊκή βλέπεις να παίρνουν και δύο ντομάτες και δύο αγγούρια και δύο λίγα πράγματα ίσα-ίσα για το τραπέζι. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα, οπότε ο κόσμος έχει μαζευτεί πολύ, πολύ και στο φαγητό. Απλά είναι, όλοι οι άνθρωποι είναι πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αγοράζουν.